Στις όλα έτοιμα για το jump ball με τον Άλλο και τον Γκλάσπερ. Η κατοχή πρώτη στην ομάδα της Ένωσης. Πάει να γίνει το λάθος, η Ένωση κρατάει όμως την μπάλα με τον Άλλο στις 45 μοίρες. Η μπάλα πάει στην ρακέτα, η πρώτη προσπάθεια, καλάθι. Ο Χριστούδιας ανανεώνοντας την επίθεση του Αχιλέα. Χένρι, ωραία η κίνησή του, ελευθερώθηκε εξαιρετικά με το σταθερό του πόδι για λίγο από τον Κίναρτ. Η ομάδα του Αχιλέα όμως έκλεψε την μπάλα, θα προσπαθήσει να βγάλει ένα γρήγορο σιούτ. Θα το κάνει το σιούτ με τρεις, με το τρίποντο να βρίσκει στόχο από τον Χάρελ. Η Ένωση έχει πάρει μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς, το πρώτο στον αγώνα από τον Σολομού. Εδώ ξανά, αυτή τη φορά ήταν κοντά στο καλάθι. Η μπάλα πάει έξω στο Σολομού, έρχεται ο Μακίσικ να πάρει το σιούτ και με τη λήξη της κόρνας θα βάλει το τρίποντο. Ο Κίναρτ και στη συνέχεια ο Μακίσικ παίρνει και το καλάθι. Κουκ το κάρφωμα μπροστά στο σκορ η Ένωση. Το 5-0 σερί για την Ένωση, πολύ πιθανό να διευρυνθεί. Τώρα αν βάλουν καλάθι θα το βάλουν. Από κοντά ο Κίναρτ και αμέσως time out ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Βλέπουμε και τα ποσοστά ευστοχίας της ομάδας του Αχιλέα στο σημερινό παιχνίδι. Καλάθι για την Ένωση. Και ισοφαρίζει 18-18. Η Ένωση θα απαντήσει από μακριά. Τρίποντο η assist υπέρ της ομάδας της Ένωσης. Καλάθι τριών πόντων για την ομάδα του Αχιλέα με τον Τζάρο Σίμονς. Ο τον Σίμονς δίνει στον Χένρι, ξανά στον Σίμονς κάτω από το καλάθι. Πετυχαίνει τους δύο πόντους και παίρνει και το φάουλ. Κυκλοφορία της μπάλας από τον Αχιλέα στη γραμμή των τριών πόντων. Το σούτ για τρεις μέσα από τον Λενέλ Χένρι που έχει το πλεονέκτημα στη δύναμη, στο κορμί. Έρχεται, παίρνει το επιθετικό rebound και βάζει το καλάθι ο Ιαν Κίναρτ. Ο Αχιλέας είχε 5 στα 15 τρίποντα, που είναι ένα καλό ποσοστό, ειδικά εκτός έδρας. Η Ένωση 2 στα 7 από τα 6.75. Από κοντά θα μπει το καλάθι από τον Γιουάτ Αλόκ, που φτάνει τους 9 πόντους. Χάρελ, στο τεμπούτο του, πολύ καλό σήμερα, 7 πόντους, 3 rebound. Καλάθι για τον Αχιλέα, ή ο Αχιλέας, συγγνώμη, ανεβάζει διαφορά στους 6. Με τον Ιωροϊνίδη του πρώτου πόντου έχει και 5 rebound σήμερα. Χάρελ πάει στο καλάθι με το αριστερό, σκοράρει. Η φουλ επίθεση ανήκει στον Αχιλέα που έχει την ευκαιρία να χτίσει ένα σοβαρό προβάδισμα λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Δεν θα το καταφέρει ο Ιωροϊνίδη στο σούτ από τη γωνία. Άστοχος και έτσι έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με το νούμερο 32 στην πλάτη, κυκλοφορία στην περιφέρεια, πάει στο drive, ωραία η πάσα στο Ιωροϊνίδη. Με το αριστερό πετυχαίνει το πρώτο του εντός παιδιάς καλάθι. Θα δούμε αν θα έχει και συνέχεια. Ιερονιμίδης έδωσε εξαιρετική ασίστ στον Χάρη Χριστούδια που σκοράρει από κοντά και για πρώτη φορά σήμερα έχουμε διψήφιο σε 13 τρίποντα, 14 ο Αχιλέας διορθώνει. 18 για το τέλος, ο Κέισον Χάρελ για 3 θα πετύχει το καλάθι από μακριά και θα ανοίξει το σκορ ξανά στους 9. Κουκ. Κουκ είναι στις 8 ασίστ. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το επιθετικό rebound όμως. Είμαστε 2 λεπτά παρακάτω από τότε που έχει μπει για τελευταία φορά καλάθι στο παιχνίδι μας. Έχουν σφίξει άμυνες εδώ και 2 λεπτά. Ή έχουν χειροτερέψει επιθέσεις και αυτό. Ο Κουκ θα πετύχει ένα jump shoot. Το shoot έφυγε από τα χέρια του πριν τη λήξη της κόρνας. Ο Αχιλέας έχει δεύτερη ευκαιρία. Ξανά ο Γκλάσπερ για 3. Αυτή τη φορά θα το βάλει. Η διαφορά του Αχιλέα οφείλεται κυρίως στην πολύ καλή δεύτερη περίοδο όπου είχε ξεκινήσει εξαιρετικά και έχτισε ένα προβάδισμα. Καλάθι για 3 από τον Κίναρτ. Η πάσα στη ρακέτα. Έχουμε καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Λενέλ Χένρι που φτάνει του τώρα τους 13 πόντους. Βάζει και την δεύτερη. Ο Κουκ ένα γρήγορο coast to coast θα πετύχει το καλάθι. Μακίσικ θα επαναφέρει, θα δώσει το Κουκ. Μακίσικ θα πάρει την προσπάθεια για 3. Στο σίδερο το rebound ο Γκλάσπερ, το 7ο του, 14 πόντι και έτσι έχουμε το τέλος του αγώνα λοιπόν. Με τον Αχιλέα Καϊμακλίου να κερδίζει 66-57 την Ένωση μέσα στο παραλίμνη. Πρώτη νίκη για τον Αχιλέα στη φετινή σεζόν. 1-4 είναι το ρεκόρ του Αχιλέα, ενώ η Ένωση πέφτει στο 1-5.